centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Στεφάνη, καλημέρα σας. Καλημέρα και από το Συμβουλευτικό Κέντρο. Διοργανώνεται μια εκδήλωση από δύο φορείς της πόλης μας. Ναι. Από εμάς, από το Συμβουλευτικό Κέντρο και από το Κέντρο Υγείας Αρρώστου Αρεστικού. Μάλιστα. Η εκδήλωση αυτή, όπως καταλαβαίνετε λόγω των συνθήκων, θα είναι διαδικτυακή μέσω ειδικής πλατφόρμας. Και αφορά την οποία εβδομάδα... Πού μπορούμε να την ξέρουμε, πού μπορούν να τη βρουν οι φίλοι μας, πού θα είναι αυτό? Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να επικοινωνήσουν με το συμβουλευτικό μας κέντρο. Ναι. Για δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 24670-22122, όπου εμείς θα κατατοπίσουμε πού θα μπουν και τι θα κάνουν ακριβώς. Το θέμα μας είναι, με αφορμή βασικά την εβδομάδα μητρικού θυλασμού στην Ελλάδα, όπου είναι η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση όπου αφορά μύθους και αλήθειες γύρω από το μητρικό θυλασμό. Μπορείτε να μας δώσετε και παραδείγματα. Παραδείγματα. Θα μιλήσουν συγκεκριμένα το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας του Αρρώστου Αρεστικού. Και στο τέλος της ενημέρωσης αυτής μπορούν οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες να θέσουν τις απορίες τους και τις ερωτήσεις τους. Γύρω από όλο αυτό, θα ήθελα να πω ότι οι ομιλήτριες της διδεκτικής αυτής ενημέρωσης είναι μέλη του επιστημονικού προσωπικού του Κέντρου Υγείας και είναι η κυρία Βλαχοπούλου Ματίνα Ημαία, η κυρία Κιωσέ Αθηνά, επισκέπτρια υγείας, και η κυρία Χατζοπούλου Βάσο, παιδίατρος. Μάλιστα. Η φετινή Παγκόσμια Εβδομάδα Θυλασμού επικεντρώνεται στην επίδραση της βρεφικής διατροφής στην περιβαλλοντική και κλιματική αλλαγή. Θα συζητηθούν και τέτοια θέματα? Ναι, ακριβώς. Η φετινή θεματολογία, όπως είπατε, είναι αυτή και θα συζητηθούν όλα τα θέματα περί αυτού. Πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Την εκδήλωση αυτή θα συντονίσουμε εμείς, στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών. Είναι πρώτη φορά που γίνεται έτσι διαδικτυακά όμως. Και άλλες φορές το Κέντρο Συλλογικής έκανε διάφορες εκδηλώσεις με τη φυσική παρουσία του κόσμου. Πώς πιστεύετε ότι σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε ο κόσμος έχει εξοικειωθεί και με αυτό πιστεύετε ότι θα έχετε συμμετοχή? Η αλήθεια είναι ότι λόγω των συνθήκων περιοριζόμαστε και εμείς σε αυτό το κομμάτι το διαδικτυακό. Συμμετοχή θέλουμε να πιστεύουμε πως θα έχουμε και θα χαρούμε πολύ οι γυναίκες να μπουν τέλος πάντων μέσα στην πλατφόρμα και να συμμετάσχουν με έναν τρόπο. Να αφήσουν λοιπόν για μία-δύο ώρες το Facebook. Ότι είναι πιο δύσκολο Facebook. Πρακτικά είναι πιο δύσκολο. Να αφήσουν το Facebook δύο ώρες. Να αφήσουν το Facebook δύο ώρες. Και να αφιερώσουν αυτές τις δύο ώρες σε αυτή την εκδήλωση. Ναι, πραγματικά θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση. Θα θέλαμε να είναι πραγματικά πολλές οι γυναίκες που θα μπουν. Και δεν αφορά μόνο γυναίκες που θυλάζουν αυτή τη στιγμή. Όχι απόλυτα, εννοείται. Είναι ανοιχτό το θέμα για οποιονδήποτε θέλει να το παρακολουθήσει. Είτε είναι γυναίκα είτε άντρα. Μέλουσες μητέρες, άντρες βέβαια. Πατεράδες καινούργοι. Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Είναι πιο τρελαμένοι από τις μαμάδες πολλές φορές. Πολλές φορές, ναι. Οπότε για όλο τον κόσμο, δώστε μια ακόμη φορά το τηλέφωνο όμως για το πώς θα μπορέσουν να συνδεθούν. Ευχαριστώ. Γιατί εδώ είναι σαν να τους λέμε ελάτε στην τάδε διεύθυνση που θα γίνει. Ναι, θα το ξαναπούμε λοιπόν. Το τηλέφωνο του Συμβουλευτικού Κέντρου Καστοριάς είναι το 24670-22122 και επιπλέον μπορούν είτε μέσω μηνύματος στη σελίδα μας, στη διαδικτυακή μας σελίδα στο Facebook, Κέντρο Συμβουλευτικής Καστοριάς. Μάλιστα. Ωραία. Παρασκευή, τι ώρα πάει? Παρασκευή στις 11 η ώρα. 11 η ώρα. 11 ναι. Η ώρα. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία και με αυτόν τον τρόπο. Και εύχομαι επίσης τον χρόνο. Πολύ. Ευχαριστούμε και να Νατούλη για την επικοινωνία και για τον χρόνο που μας δίνετε να το επικοινωνήσουμε αυτό. Να, η Έλληνα το έχει αυτό το θέμα και με έλεγε ναι, οπωσδήποτε. Ναι, και την Έλληνα, εννοείται. Εννοείται. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.